Ένα ακόμη άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία επιχειρεί η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη, αυτή τη φορά με την διοργάνωση ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης που θα έχει στο επίκεντρό της τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, με κύριο ομιλητή τον πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Σεβαστάκη. Θέλω να πω ότι την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται στις 11 του μηνός, στο Ίδρυμα Αθραϊκής Τέχνης και Παράδοσης τοπή, στις 7 η ώρα θα γίνει μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση. Ανοιχτή στην κοινωνία και στον κόσμο της Ξάνθης, με την παρουσία του Δημήτρη του Σεβαστάκη, ενός διανοούμενου της αριστεράς, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής ΣΑΜ, ήταν μέχρι το πρότινος. Και εκεί θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε για την νέα αριστερά, η οποία έχει αντιμετωπίσει όλο αυτό το μεγάλο, έτσι έχουμε ονομάσει την εκδήλωση αυτή, η αριστερά απέναντι στην εποχή των τεράτων. Και τον τεράτο μέσα εισαγωγικά βέβαια, αυτά τα οποία πραγματικά θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ενημερωθεί και ο κόσμος Ξάνθης για το τι συμβαίνει. Όταν βλέπουμε αυτή την κυβέρνηση ουσιαστικά να διαλύει τα πάντα και μάλιστα με τα προβλήματα που έχουμε ήδη και με τους γείτονές μας. Τα σημαντικά λοιπόν προβλήματα που έχουμε με τους γείτονές μας, που έχουν να κάνουν με τη μη εμφάνιση πλέον των F-16 στον εναέριο χώρο της Κύπρου. Χωρίς ο Πρωθυπουργός να βάλει το σημαντικό ζήτημα των παραβιάσεων σε συνάντησή του με τον Ερντογάν και βέβαια την επίσκεψη Πομπέο προχθές στην χώρα μας, που ουσιαστικά προανατέλει δύσκολα πράγματα για τη χώρα και μάλλον χωρίς να έχουμε την δυνατότητα να διεκδικήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο και μαύρο σκηνικό για το επόμενο διάστημα. Πρέπει ως αντιπολίτευση να σταθούμε στα πόδια μας και να ενημερώσουμε, να επικοινωνήσουμε στον κόσμο και ότι θα πρέπει να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Με την οργάνωση της ανοιχτής αυτής πολιτικής εκδήλωσης, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί για μία ακόμη φορά να επικοινωνήσει τις κομματικές θέσεις στο τοπικό κοινό της Ξάνθης, βαθαίνοντας και διευρύνοντας την επαφή του με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία της πόλης.